Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα και της αγόρας σε εσάς και τους φίλους, τους αγαπητούς φίλους ακροατές του Λίμπερο. Πείτε μου λίγο, γιατί σας αγαπάνε όλοι τόσο πολύ? Τι έχετε κάνει εκεί πέρα? Τι έχει εκεί το κλίμα στο Πανόρμα, στην Πηλαία, στο Χορτιάτη, τέλος πάντων, τώρα που έχει αλλάξει ο Δήμος? Νομίζω ότι παλεύουμε κοντά στον κόσμο με αγάπη και δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν. Σε δύσκολους καιρούς βέβαια, έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτή η σχέση αυτοδιοικητική, η σχέση έτσι εμπιστοσύνης και αγάπης έχει και τα αποτελέσματα. Δηλαδή ψάχνω πραγματικά έναν, οφείλω ευχαριστώ ψάχνω τον κόσμο έναν, που... να πει κάτι στραβό για τον Δήμαρχο και δεν βρίσκω. Θα βρείτε, άμα σας βοηθήσω λίγο και εγώ. Θα βρείτε. Αλλά είναι η αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη του κόσμου, αναγνωρίζουν ναι, ότι υπάρχει. Προσπαθούμε να μην αδικήσουμε κανένα και να μιλάμε ειλικρινά στον κόσμο και με αξιοπιστία. Αυτό επιβραβεύεται. Και το αναγνωρίζει, Δήμαρχε, ο κόσμος και σας το πιστώνει. Και σας το πιστώνει και έτσι να συνεχίσετε, πραγματικά. Λοιπόν, εχθές είχαμε μια πολύ σημαντική στιγμή, έτσι. Ήταν μια πολύ σημαντική μέρα. Είναι και ο Δήμος σας, να το πω έτσι χαριτολογώντας, το μήλον της Έριδος, α πούμε. Είναι ο χώρος εκεί που θα γίνει η ανταλλαγή. Πείτε μας λίγο, και θέλω τη δική σας άποψη και για αυτό που γίνεται, για το έργο που περιμένουμε βέβαια, αλλά και για την τηλεδιάσκεψη που έγινε, πραγματοποιήθηκε χθες. Ναι, εγώ το είπα χθες ξεκινώντας την καλησπέρα μου εκεί στην Ομίγυρη, στην τηλεδιάσκεψη. Ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος μας στηρίζει ανεπιφύλακτα αυτό το project και την οραματική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και του Άρη βέβαια, γιατί είναι ένα σύνθετο project, ολοκληρωμένο, δεν είναι ένα γήπεδο μόνο, αλλά είναι ένα πολύ σύγχρονο ευρωπαϊκό προδιαγραφών γήπεδο, που γύρω γύρω όμως θα έχει και χρήσεις εμπορικές, θα έχει χρήσεις πολιτισμού, θα έχει χρήσεις αναψυχής, άρα είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων που για την περιοχή μας, εκεί που εξελίσσεται, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι περίπου στο IKEA, έτσι να το πω, της περιοχής της Πηλαίας, του Δημοτικού Διαμερίσματος της Πηλαίας, πάνω από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, είναι κάτι που πραγματικά ταυτίζεται και με τη δική μας λογική ανάπτυξη της περιοχής αυτής. Είναι όπως, Δήμαρχε, είναι όπως πηγαίνουμε τη Γεωργική Σχολή, στο ύψος του IKEA, από την πάνω πλευρά, έτσι. Από την πάνω πλευρά, είναι εκεί που είναι το πρώην εργοστάσιο της Φιλκεράμ Τζόνσον. Ναι. Ξεκινά ένα μεγάλο οικόπεδο, αυτό που ανήκει στον ΟΑΕΔ, είναι γύρω στα 170 στρέμματα και τεράστιος φτάνει χώρος, να το πω έτσι, κοντά στο Διαβαλκανικό, στην πρώην Siemens, στο Διαβαλκανικό κτλ. Είναι μια μεγάλη έκταση εκεί και έχει έναν ιδιοκτήτη, έτσι. Ουσιαστικά έχει ιδιοκτήτη το ελληνικό δημόσιο, δεν είναι μικροϊδιοκτησίες μέσω του ΟΑΕΔ, ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης είναι το ελληνικό δημόσιο. Άρα εάν υπάρχει βούληση από την ελληνική πολιτεία να προχωρήσει το γήπεδο, μπορεί να προχωρήσει χωρίς να μπλέκουμε με τις μεμονωμένες απόψεις του κάθε μικροϊδιοκτήτη. Έτσι ακριβώς. Άρα, εγώ θα πω μάλιστα ότι συμπίπτει και με κάτι σημαντικό, γιατί θα ρίσει και το βλέπαμε, αν και δεν φαινόταν κάτι, εδώ και μερικά χρόνια, σαν Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, προχωρήσαμε το γενικό πολεοδομικό μας σχέδιο για την περιοχή εκείνη, και έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ από το 2017, άρα αυτό βοηθάει πάρα πολύ το σχεδιασμό. Καταλαβαίνετε ότι αν η περιοχή ήταν ακόμα εκτός σχεδίου, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να προχωρήσει ένας τέτοιος σχεδιασμός, αλλά συμπίπτει με την ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και για την περιοχή εκείνη. Επομένως, εμείς δηλώνουμε πλήρη ετοιμότητα να υποστηρίξουμε το project αυτό εδώ, και το θέλουμε και θα το υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας και πολιτικά. Τώρα αν θέλετε δύο πράγματα για την χθεσινή σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη. Θα πω ότι ένα θετικό που θέλω να το σημειώσω είναι ότι φραστικά τουλάχιστον, έτσι, υπήρξε απόλυτη ταύτιση απόψεων από όλους όσους πήραν μέρος. Δεν υπήρξε ένας ο οποίος να διατυπώσει μια αντίθετη άποψη ή να εκφράσει επιφυλάξεις. Εγώ αυτό το κρατώ σαν θετικό. Το δεύτερο είναι το υψηλότατο επίπεδο στο οποίο έγινε η διάσκεψη. Συμμετείχε σχεδόν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, πρωτοκλασσάτα στελέχη της κυβέρνησης. Άρα η δέσμευση, αν
ερμηνεύσουμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση πέρσι, είναι στο ανώτατο δυνατό πολιτικό επίπεδο. Και το τρίτο που θέλω να σημειώσω και αφορά το τοπικό εδώ, το εδώ γίγνεσθε, είναι ότι η αυτοδιοίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, μιλώ για μένα και τον Κωνσταντίνο Τζέρβα, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αλλά και τον Απόστολο τον Τζιτζικώστα, τον Περιφερειάρχη, ομόψυχα συμφωνούμε να προχωρήσει αυτό το project. Είναι κάτι που πολλές φορές μας κατηγορούν οι Αθηναίοι, βρείτε τα εσείς μεταξύ σας στην Θεσσαλονίκη. Αλήθεια, και μετά λέτε, να έρθουμε να σας βοηθήσουμε. Αυτό δεν το έχουν να το πουν τώρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι λέτε, αυτό είναι ένα ακόμα όπλο. Τους δίναμε και τους δίνουμε ακόμη τέτοια δικαιώματα, να το λένε κύριε Δημαρχέ. Δεν ήταν κάτι βγαλμένο από το κεφάλι τους, ας πούμε, έτσι. Όχι, ήταν αλήθεια. Υπήρξαν περιπτώσεις που η πόλη είχε διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή είχαν απόψεις που δεν ταυτίζονταν. Αυτό δεν έχουν να το πουν τώρα οι φίλοι μας οι Αθηναίοι. Εμείς λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λέμε ότι εμείς το θέλουμε και θα το στηρίξουμε. Επομένως αυτό βοηθάει το να μην έχουμε παρερμηνίες στην υπόθεση αυτή. Αυτά είναι τα θετικά. Τώρα από εκεί και πέρα συμφωνήθηκε επίσης ότι σε 3 εβδομάδες από τώρα θα υπάρξει μια συνέχιση και ότι θα εκπροσωπηθούν τα εμπλεκόμενα μέλη από τους μέρη, από τους συνεργάτες τους και από τεχνοκράτες, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποιες παραμέτρους που έχουν σχέση με τον τρόπο μεταβίβασης, με το ισότιμο των τεμαχίων που θα ανταλλαγούν, με τις χρήσεις γης, με κάποια τέτοια πράγματα που είναι τεχνικής φύσης και τα οποία θα τα δούμε. Πάντως δόθηκε χρονοδιάγραμμα και για τη συνέχεια της τηλεδιάσκεψης, για να μην μείνουμε μόνο Να μην είναι αυτό που έγινε χθες, δηλαδή το πολύ σημαντικό βήμα, όπως το χαρακτήρισα, ως ένα πυροτέχνημα, ας πούμε, και μετά ξεχαστεί, καθυστερήσει κτλ. Μπήκε το νερό στα αυλάκια. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που προέκυψε από την χθεσινή τηλεδιάσκεψη. Αυτή είναι η αίσθηση όλων μας που συμμετείχαμε σε αυτή την τηλεδιάσκεψη. Και όπως είπατε, επειδή όλοι οφείλουμε να είμαστε και επιφυλακτικοί, δεν θα πρέπει να είναι ένα πυροτέχνημα πριν την έκθεση, αλλά να συνεχιστεί με την ίδια ένταση και την ίδια ταυτότητα απόψεων για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Κάθε λιθαράκι που θα μπαίνει σε αυτή τη διαδρομή, οφείλω να πω στους ακροατές, κάποιοι ίσως είναι ανυπόμονοι, στο ελληνικό δημόσιο δεν έχουμε διδαχθεί ότι τα πράγματα τρέχουν με ταχύτητα φωτός, αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχει ειλικρινής πρόθεση, να υπάρχει συνεργασία και ένα-ένα τα πράγματα να λύνονται για να προχωράμε. Αν το καταλάβει ο κόσμος αυτό, θα καταλάβει ότι και η προθέση είναι ειλικρινής. Αν δει πισωγυρίσματα και αλλαγές απόψεων, θα αισθανθεί ότι κοροϊδεύεται και αυτό δεν κάνει καλό σε κανένα. Μάλιστα να σας πω κάτι, το επεσήμανα και εγώ και θέλω να το πω και στους ακροατές. Το είπα ότι ήδη η εξαγγελία αυτού του project αγκαλιάστηκε και από τους φιλάθλους του Άρη, τους ανθρώπους που είναι στην οικογένεια του Άρη, αλλά και από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Αγκαλιάστηκε θετικά και θα είναι λάθος και για την κυβέρνηση και για τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη να πάρουν αποφάσεις να απογοητεύσει ουσιαστικά την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Εμείς θέλουμε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και όλες οι ομάδες της χώρας μας να έχουν σύγχρονα γήπεδα, για να είναι γήπεδα πολιτισμού και να ανέβει και το προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο και να μην έχουμε αυτές τις καρπαζιές που έχουμε τώρα και, ή τα φαινόμενα βίας που δεν τολμούν να πάνε οικογένειες και παιδιά εκεί πέρα στα ελληνικά γήπεδα. Να τα εξυγχρονίζουμε, να τα χαιρόμαστε όπως τα χαίρονται οι Ευρωπαίοι. Επειδή αυτή τη στιγμή μιλάμε με έναν άνθρωπο που... αν μη τι άλλο είναι σοβαρός και έμπειρος, μου αρέσει πάρα πολύ που προκύπτει αυτή, που εκφράζεται αυτή την αισιοδοξία σας κύριε Δημαρχή Καϊτατζίδη για αυτό το έργο, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο έργο, έτσι, μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο, μιλάμε για μια τεράστια αναβάθμιση της περιοχής και της πόλης κατ' επέκταση, εννοείται, τα επόμενα χρόνια. Για να μην ξεχνάμε και αυτό που λέτε, για να μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι αν μεταβιβαστεί το σημερινό Βικελίδη στο Δήμο, εκεί πρόκειται να γίνει μια μεγάλη ανάπλαση, ένας χώρος μεγάλος πρασίνου σε μια
πολυκατοικημένη περιοχή, πολυπληθή και πολυπυκνοδομημένη περιοχή. Υπάρχει ένας σχεδιασμός για ένα πολύ μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ κάτω από το χώρο πρασίνου και για άλλες χρήσεις που θα είναι συμβατές με την περιοχή. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι και μια ανάσα και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, δηλαδή την καρδιά της πόλης της Θεσσαλονίκης. Πέρα από την ανάπτυξη που θα δοθεί στην ανατολική πλευρά της, και μιλώ για το δικό μου Δήμο, για το Δήμο Πηλαίας, Χορτιάτη, αλλά και για τη Θεσσαλονίκη θα είναι θετικό. Άρα έχει λόγο και ο Δήμος Θεσσαλονίκης να αγκαλιάζει το project αυτό. Βέβαια, όλοι. Όλοι οι πόλοι. Και μιλάμε τώρα, θα τρέξουν πάνω κάτω το ίδιο διάστημα, θα συμπέσουν δηλαδή τα δύο τεράστια έργα, έτσι, δηλαδή μιλάμε και για το γήπεδο του Άρης και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και το καινούργιο γήπεδο. Και αυτό που λέω συνέχεια το τελευταίο διάστημα, Δήμαρχη, και με αυτό να κλείσουμε, ότι είναι πολύ ωραίο, μου φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρω πως θα το διαχειριστούμε όλοι μας αυτό το πράγμα που θα γίνεται στην πόλη τα επόμενα χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε μάθει να είμαστε καχύποπτοι, γιατί πολλές φορές μας έχουν εξαγγελθεί πράγματα τα οποία έμειναν στις εξαγγελίες. Και καλά κάνουμε, δεν είμαστε αδικαιολόγητα, δικαιολογημένα είμαστε επιφυλακτικοί. Στην περίπτωση αυτή, όπως είπατε και εσείς, θα είναι πραγματικά τόσο ωραίο να ακούγεται και να γίνεται οι δύο μεγάλες ομάδες της πόλης να φτιάχνουν τα γήπεδά τους και να ανεβαίνουν επίπεδο, δηλαδή να ανέβει και το επίπεδο του αθλήματος, του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη. Εμείς χαιρόμαστε να συμμετέχουμε σε μια τέτοια πρωτοβουλία που και το Δήμο μας εξυπηρετεί, αλλά και τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Και θα, όπως είπα και εγώ, γιατί και εγώ είμαι φίλαθλος και εγώ αγαπώ το ποδόσφαιρο και θέλω να μην έχουμε την εικόνα του ποδοσφαίρου με αυτά που βλέπουμε, τα αρνητικά και τη βία και τις κακές τους στιγμές, να δούμε τις καλές τους στιγμές και συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο να ανέβει. Δεν είναι δυνατόν να πελαγοδρομούμε ανάμεσα στην 17η και την 22η θέση και τα λοιπά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πρέπει να ανέβουμε και αυτό πρέπει να το στηρίξουμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ που μιλήσατε στο Λίμπερο 107,4 και κυρίως σας ευχαριστούμε για αυτή την προσπάθεια που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, τη σημαντική προσπάθεια που κάνετε στο Δήμο σας, και έτσι να συνεχίσετε όλοι εκεί και θα έχετε και την βοήθεια τη δική μας όποτε αυτή χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ να πω ότι θα συνεχίσουμε αυτή την αυτοδιοικητική προσπάθεια με σεβασμό στους συμπολίτες μας και θα χαίρομαι αν η δημοτική μου ομάδα και εγώ συνδέσουμε το όνομά μας και με αυτό το φιλόδοξο, οραματικό, μεγάλο project για την Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ.